Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing και από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα εγώ απλά κάθομαι και παίζω με το παιχνίδι. Εσείς αυτή τη στιγμή βέβαια βλέπετε ένα sneak peek το unboxing, αυτό ουσιαστικά είναι το αποτέλεσμα. Σήμερα θα δούμε ένα κατσαβίδι, είναι ηλεκτρικό, είναι από την εταιρεία TopSack. Αυτό το συγκεκριμένο κατσαβίδι έχει 220 στροφές το λεπτό αν θυμάμαι καλά και μία μπαταρία στα 2000 mAh. Πάμε να προχωρήσουμε στο unboxing. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Θα δούμε όλες τις λεπτομέρειες, όλα τα αξεσουάρ στο βίντεο, οπότε προχωράμε. Προχωράμε στην διαδικασία για να μπορέσουμε να το δούμε. Γιατί, όπως ξέρετε, πάντα έχω απίστευτη περιέργεια ούτως ώστε να δω τι κρύβεται από μέσα. Έχω εδώ το κοπίδι μου. Άρα λοιπόν έρχομαι και κόβω το συγκεκριμένο. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ όπως το βλέπουμε. Και μέσα τι μας έχει. Μας έχει τα εγχειρίδια από την εταιρεία TopSack, που είναι και η εταιρεία η οποία έχει κατασκευάσει το συγκεκριμένο. Μας έχει ένα χαρτί από την Banggood που είναι και η εγγύηση, το manual, δεν θα πρέπει να είναι τίποτα το τρομερό ωστόσο. Και έρχομαι λοιπόν εγώ εδώ πέρα και βλέπουμε το εξής. Έχουμε το κατσαβίδι. Εδώ πέρα μέσα πρέπει να έχουμε μία επέκταση, ναι. Αυτή εδώ είναι η επέκταση την οποία χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να βιδώνουμε σε κάποια σημεία που πιθανότητα να μην φτάνουμε. Θα το δούμε πώς συμβαίνεται. Το καλώδιο της φόρτισης είναι ένα micro USB. Όπως επίσης εδώ πέρα μέσα έχουμε και αυτό εδώ πέρα που είναι τα accessoire beats όπως τα λένε. Αυτά είναι 34 κεφαλές με τις οποίες μπορούμε να βιδώνουμε διάφορα και διαφορετικά στοιχεία, βίδες, τα πάντα. Και έχουμε και λέμε. Έχουμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο θα το δούμε, δεν ξέρω τι κάνει. Και έπειτα έχουμε αυτά εδώ πέρα που βλέπετε αυτή τη στιγμή να σας δείχνω στην οθόνη. Αυτά εδώ πέρα υπολογίστε ότι όσον αφορά τις βίδες είναι, και σας τα λέω διαβάζοντάς τα, pH 1-2, pH 2-4, 3-2, pZ 0-2, pZ 1-2, pZ 2-2, PZ3-2, SL8-4, SL7-2, SL6-2, ST10-2, ST15-2, ST22, ST25-1, ST27-1 και έχουμε και μία θήκη bit extension, λογικά είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ, τι μπορεί να κάνει. Βάζει αυτό και αυτό μπαίνει εδώ. Α. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο όμως πριν προχωρήσουμε σε αυτά, να δούμε λίγο το πιστόλι. Το πιστόλι είναι αυτό. Εδώ πέρα από πάνω, σε αυτά εδώ πέρα τα δύο τα σημεία, ανάβουν δύο φωτάκια. Με αυτά μπορούμε να βλέπουμε στο σημείο που θέλουμε να βιδώσουμε για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη οπτική και καλύτερη εικόνα. Και έχουμε από πάνω εδώ αυτά τα τρία λαμπάκια, αυτές εδώ οι τρεις λιχνίες. Είναι ένα βελάκι που πάει προς τα μπροστά, ένα βελάκι που πάει προς τα πίσω, όπως επίσης έχουμε και αυτό εδώ πέρα που είναι το μεσαίο. Αν εγώ έρθω, πατήσω το κουμπί αυτό και το κρατήσω αναμένο, αν το δείτε, είναι αναμένο το κουμπί αυτό εδώ πέρα. Αυτή είναι εδώ πέρα η λιχνία, η οποία είναι αναμένη κόκκινο-πορτοκαλί. Και έχουμε επίσης εδώ αυτά τα δύο τα κουμπιά, τα οποία είναι κουμπιά όντως. Α, είναι κάτι σαν μοχλός. Γιατί αν το δείτε, το πατάω από εδώ και βγαίνει από την άλλη. Πατάω από την άλλη και βγαίνει από εδώ. Άρα, αν το έχω στη μέση και είναι και από τις δύο πλευρές έξω, ανάβουν τα λαμπάκια. Αν το γυρίσω από εδώ, βασικά εδώ από πάνω, αν το δείτε, έχει δύο βελάκια, τα οποία δείχνουν προς τα πίσω. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά αυτό στην κάμερα. Και από την άλλη έχει δύο βελάκια, τα οποία δείχνουν προς τα μπροστά. Επίσης δεν ξέρω αν φαίνεται καλά από την κάμερα. Άρα, αν επιλέξω το βελάκι που πάνε προς τα πίσω, αυτό αρχίζει να γυρνάει, ανάβουν τα λαμπάκια επίσης παράλληλα, αλλά δείτε λίγο τι γίνεται από πάνω, βλέπετε ότι ανάβει η λιχνία η πίσω. Τώρα έσβησε.
Αν εγώ πατήσω αυτό, λογικά θα πρέπει να ανάψει η λιχνία μπροστά. Ναι, ανάβει η λιχνία μπροστά. Δείτε το. Άρα αυτό είναι η κατεύθυνση που δίνουμε στο κατσαβίδι για να βιδώνει και να ξεβιδώνει. Γενικότερα να γυρνάει δεξιόστροφα ή να γυρνάει αριστερόστροφα για να μπορεί να κάνει τη διαδικασία που χρειάζεται, δηλαδή το βίδωμα και το ξεβίδωμα. Εδώ έχει την υποδοχή που είναι η φόρτιση, οπότε συνδέουμε την υποδοχή του micro USB για να μπορεί να φορτίζει ανάποδα. Ορίστε, μπαίνει εδώ. Όταν φορτίζει αυτό, ανάβουν αυτές εδώ πέρα οι λιχνίες και με το που φορτίσει, οι λιχνίες σε συγκεκριμένες σβήνουν. Από εκεί και πέρα έχουμε την επέκταση, η οποία μπαίνει εδώ. Αν το δείτε, αυτό τραβιέται προς τα κάτω. Δεν είναι κάτι, δεν χρειάζεται να μας τρομάξει, αυτό επανέρχεται. Οπότε, βάζουμε το συγκεκριμένο. Αυτό μπορούμε να το γυρίσουμε όπως θέλουμε. Και λογικά, αν έρθω εγώ αυτό και το ενεργοποιήσω, θα πρέπει να γυρνάει αυτό. Για να σας πω την αλήθεια, πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε. Αλλά για να δούμε. Να το βάλουμε να γυρνάει. Ναι. Όπως βλέπετε, το πιάνει και η κάμερα. Αυτό γυρίζει. Και για να γίνει πιο έντονο, εγώ θα βάλω εδώ πέρα επάνω και μια βίδα τέλος πάντων. Ένα από τα bits. Λοιπόν, βλέπετε ότι γυρνάει, απλό τώρα εδώ είναι πιο εμφανές. Γι' αυτό το έκανα. Αντίστοιχα μπορούμε να επιλέξουμε αυτό, αυτό δηλαδή που έκανα προηγουμένως, όπως το έχουμε αυτό. Αυτό εδώ πέρα είναι τύπου μαγνητικό. Μπορεί να είναι αυτό. Και μπορούμε εδώ πέρα να βάζουμε αυτά. Για να μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε τόσο ώστε να βιδώνουν. Εφόσον και πάλι χρειάζεται να πάμε κάπου πιο μακριά που δεν χωράει το κατσαβίδι. Ιδάλλως, μπορούμε απλά να βάλουμε αυτό απευθείας εδώ και να πάμε να βιδώσουμε κατευθείαν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το πέρα το κατσαβίδι που βλέπετε είναι στα... έχει ροπή 4 νανόμετρα από ό,τι βλέπω ή όπως λέγεται 4 nm τέλος πάντων. Προφανώς είναι ασύρματο, μπορεί να δουλέψει χωρίς να χρειάζεται να το έχουμε στο ρεύμα. Είναι το μοντέλο TS-ESD1. Επίσης έχει ταχύτητα χωρίς φορτίο όπως βλέπω, γενικότερα αυτές εδώ πέρα είναι οι στροφές του, είναι 220 στροφές ανά λεπτό. Και το μαγνητικό τσόκ του συγκεκριμένου είναι 1 τέταρτο της ίντσας. Οι λιχνίες που έχει εδώ πέρα μπροστά είναι LED, οπότε μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε όπως είπαμε για να μπορούμε να φωτίζουμε οτιδήποτε χρειαστεί. Όπως επίσης η μπαταρία την οποία περιέχει το συγκεκριμένο το κατσαβίδι είναι στα 2000 mAh. Δεν είναι μεγάλη, ωστόσο για αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε με τα συγκεκριμένα τα εργαλεία είναι αρκετό γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιούμε ώρες ατελείωτες. Άρα θα μας βγάλει σίγουρα αυτό τον χρόνο χρήσης που χρειαζόμαστε. Αυτά εδώ λοιπόν είναι όλα τα εργαλεία με τα οποία έρχεται. Βλέπετε εδώ πέρα όλες τις βίδες, όλα τα bits τα οποία περιέχει. Είναι εδώ πέρα αυτά που είναι τα flat. Έχουμε τα σταυροκατσάβια εδώ όπως βλέπετε εδώ πέρα. Έχουμε και αυτά που είναι τα εξάγωνα ή όπως αλλιώς λέγονται. Έχουμε bits τα οποία είναι τετράγωνα. Έχουμε πολύ λεπτά με αστεράκια, στρογγυλά. Γενικότερα έχει πάρα πολλές επιλογές και σαφώς δεν ξεχνάμε και την επέκταση. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο και για να σας πω και την αλήθεια, αυτό θα φανεί άμεσα χρήσιμο γιατί σήμερα περιμένω να μου φέρουν κάτι έπιπλα από το IKEA, άρα όπως αντιλαμβάνεστε έχει να γίνει απόλυτος χαμούλης γιατί θα χρησιμοποιηθούν επί τόπου. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι το ηλεκτρικό κατσαβίδι από την εταιρεία TopSack. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing από το ηλεκτρικό κατσαβίδι της TopSack. 2000 mAh μπαταρία που είναι το πιο σημαντικό, 220 στροφές το λεπτό. Πάρα πολύ εύκολο στο να μπουν και να βγουν οι βίδες, οι κεφαλές όσον αφορά το κατσαβίδι. Έχει ήδη χρησιμοποιηθεί γιατί σε ένα από τα επόμενα βίντεο θα δούμε το πόσο εύκολα εν τέλει μπορεί να συναρμολογηθεί ένα έπιπλο της IKEA, όπου υποτίθεται ότι και αυτήν τα έχει λίγο έτσι κάνει πιο εύκολα στο να συναρμολογούνται. Άρα θα το δούμε απευθείας στη χρήση. Εσείς, το τονίζω και πάλι, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποίησεις. Ό,τι θέλετε, μου το ρωτάτε στα σχόλια. Γενικότερα αυτό υπολογίστε ότι το τελευταίο διάστημα έχω δει ότι η Banggood το βγάζει συνέχεια σε προσφορά.
Και το είδα τις προάλλες, και όταν λέω τις προάλλες, ενώ τύπου 2-3 μέρες πριν το είχε στα 10,90 δολάρια, τύπου 11 δολάρια. Για τη δουλειά που κάνει, για την ευκολία που προσφέρει, τα 11 δολάρια, αν το βρει κάποιος, ή και τα 18 που το αγόρασα εγώ, νομίζω κάπου και το αγόρασα, είναι πάρα πολύ καλή τιμή, πάρα πολύ καλή ευκαιρία, γιατί ειλικρινά θα σας λύσει, όσοι δεν έχετε ήδη, τα χέρια και θα το καταλάβετε μόνο όταν θα αρχίσετε να χρησιμοποιείτε. Είναι ο παράδεισος όταν θέλετε να κατασκευάζετε δικά σας πράγματα. Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Να προσέχετε, να μένετε ασφαλείς και να προσέχετε και τους γύρω σας. Μέχρι την επόμενη φορά, σας χαιρετώ. Γεια σας!